Βρίσκεται στον σκουτελώνα Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιάς στα Χανιά. Είναι υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον και πολυτελές. Ο λόγος για το νέο ξενοδοχείο Euphoria Resort του ομίλου το Μέσα Κίνητα ΑΕ. Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 τελέστηκαν τα εγγένεια παρουσία δεκάδων πολιτών, εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων, επιχειρηματιών και φίλων της οικογένειας Μαθιουλάκη. Όσο Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές η κατεναντίον μπορούμενος και τόσον φίλων του σταυρού σου πολίτευμα. Όσες δυσκολίες και να είναι, καμιά φορά λένε ότι ο τολμός νικάει. Εγώ ξεκίνησα το 2015, μια επένδυση πάνω από 40 εκατομμύρια εδώ. Ήταν η πρώτη επένδυση στην Κρήτη, σοβαρή επένδυση αυτού του μεγέθους. Όλα πήγανε καλά. Σαφώς δυσκολίες υπάρχουν πάρα πολλές. Όταν καταφέρομαι τελικά ο δημόσιος τομέας, το κράτος, η πολιτεία, να είναι σύμμαχος του επενδυτή, τότε όλα θα πάνε καλά σε αυτή τη χώρα. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου δυναμικότητας 700 κλινών, το οποίο διαθέτει 165 δίκλινα δωμάτια, 75 junior suites και 47 δίχωρες suites. Είχαμε ανέκαθεν την πεποίθηση ότι ο τουρισμός, με την έντονη εξωστρέφειά του, και εκμεταλλευόμενος ανταγωνιστικά τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και του τόπου μας, θα ήταν η μοναδική επενδυτική ευκαιρία που θα μπορούσε να σταθεί σε αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Τα δωμάτια αναπτύσσονται στην πλειοψηφία τους γύρω από την εντυπωσιακή κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου, ενώ πολλά από αυτά έχουν και θέα στη θάλασσα. Το 70% των ισόγειων δωματίων διαθέτει ιδιωτική πισίνα. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης 4 εστιατόρια με υποδομές και για πέμπτο, 3 μπαρ, υπερσύγχρονο και πολυτελές κέντρο σπα 1.500 τετραγωνικών μέτρων που περιλαμβάνει 9 αίθουσες θεραπείων, χαμάμ, σάουνα, εσωτερική θερμενόμενη πισίνα με τζακούζι και μεγάλο γυμναστήριο μαζί με χωριστή αίθουσα spinning. Επίσης, διαθέτει 2 γήπεδα τένις, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου και πολλαπλών χρήσεων και beach volley. Το ξενοδοχείο διαθέτει νεροτσουλήθρες, 5 διαδρόμων και πύργο aqua tower για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, πιστοποιημένη παιδική χαρά και παιδικό σταθμό σε ανεξάρτητο κτίριο 300 τετραγωνικών μέτρων με ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού για τις δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών. Υψηλών υπηρεσιών και ποιότητας οικογενειακό ξενοδοχείο. Νομίζω το καταφέραμε δημιουργώντας κάποιους παιδικούς πυρήνες όπως είναι το πάρκο με τις νεροτσουλήθρες, ο πολύ μεγάλος παιδικός σταθμός, οι παιδικές πισίνες, οι παιδικοί μπουφέδες, ένα κόνσεπτ που γενικά αγκαλιάζει τους μικρούς φίλους. Το ξενοδοχείο Euphoria Resort λειτουργήσε φέτος για πρώτη χρονιά και απασχόλησε συνολικά 285 άτομα. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης που εντάχθηκε στον επενδυτικό νόμο ανήλθε στο ποσό των 45.500.000 ευρώ. Αναβαθμίζει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Είναι η μονάδα που θέλουμε, οι μονάδες που θέλουμε, ο τύπος των μονάδων για να αναπτύξουμε αυτόν τον τουρισμό, ανεβάσουμε δηλαδή το ποιοτικό και οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων που έρχονται εδώ, να αφήνουν λιγότεροι άνθρωποι περισσότερα χρήματα ή δυνατόν. Και παράλληλα, βέβαια, με αυτές τις μονάδες πρέπει να δούμε και την ενδοχώρα και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, οι οποίες έχουν και αυτές τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει και αυτά να τα προωθήσουμε σιγά-σιγά.